Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, Παναγιώτης ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων, Στέλλα Αγγλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο δημοσιογράφος συγγραφέας Θοδωρής Γεωργάκης, για να μιλήσουμε για το νέο του βιβλίο, τη νέα του προσπάθεια. Έτσι, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, στα λιμέρια μας δηλαδή. Καλημέρα Νικόλα και καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ στην εκπομπή σου. Να πούμε δύο πράγματα, να διαφωτίσουμε τον κόσμο περί του βιβλίου και γενικότερα να κάνουμε μια κουβέντα για τον αθλητισμό, για οτιδήποτε προκύψει, για τη λογοτεχνία, για την ποίηση, για ό,τι θα προκρίνεις σαν ερώτημα. Θα πούμε πολλά και διάφορα, θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα, θα πούμε και για σένα για να μάθει ο κόσμος, κάποιοι που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα. Λέω να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε πάντα, υπάρχει επιλογή στον καλεσμένο ή στην καλεσμένη μας, η επιλογή των τραγουδιών. Και είναι του Χατζηδάκη ο Τσάμικος, έτσι, του Γκάτσου και του Χατζηδάκη ο Τσάμικος. Τι να πούμε, είναι ένα τραγούδι που... Πρελούδιο θα λέγαμε για να πεις ωραία πράγματα, ας πούμε, έτσι. Τέλεια, τέλεια. Εκτός... Φύγαμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022, η πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού, έτσι, αν πούμε ότι το καλοκαίρι μπήκε τώρα τον Ιούνιο, γιατί έχει μπει και λίγο νωρίτερα φυσικά από πλευράς θερμοκρασιών. Εντάξει, είναι η πρώτη εκπομπή. Και βέβαια στην πρώτη εκπομπή θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί είναι πάρα πολλά που έχουμε να πούμε. Να πούμε, Θεοδωρή, να κάνουμε έτσι ένα background, να μάθει ο κόσμος πώς ξεκίνησες ως δημοσιογράφος, ως ρεπόρτερ της ΑΕΚ, από πού, με ποιο δάσκαλο. Έτσι να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω, γιατί ήταν και χρόνια ελκυστικά αυτά, διαφορετικά από τα σημερινά. Και ρομαντικά. Και δημιουργικά και ρομαντικά. Ξεκίνησα πάντα με το μεγάλο το φέδον τον Κωνσταντουδάκη. Είχα έρθει στην Αθήνα αφού τελείωσα το στρατιωτικό. Είχα σπουδάσει βέβαια στην Αθήνα. Τελείωσα το στρατιωτικό, ήρθα στην Αθήνα και έψαχνα για δουλειά. Και πάντα είχα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου ότι πέρα από τη δουλειά πρέπει να ασχοληθώ και με την αθλητική δημοσιογραφία και ειδικότερα με την ΑΕΚ. Και το πρώτο πήγα παιδικές στο... αγάπες, έτσι. Ναι, παιδικές αγάπες, και μάλιστα τώρα φεύγουμε από το ένα θέμα και πάμε στο άλλο. Κατάγομαι από τη Λευκάδα και ξέρεις, και δεν έχω σχέση, ας πούμε, άμεση σχέση με αυτό που, με αυτό το όμεμον θα λέγαμε των προσφύγων ή των ποντίων και τέτοια. Δεν είχα κάποιο έναυσμα, ας πούμε, έτσι, πώς να το πω, ιστορικό να καταλήξω. Και όμως από 5-6 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου με την ΑΕΚ, με ενέπνεε αυτή η ιδέα του δικεφάλου αετού, ας πούμε, μου εμφυσούσε μέσα μου έτσι ένα μεγάλο ιδεατισμό, μια άλλη έγκλη για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα. Θυμάσαι πώς έγινε ΑΕΚ, αυτό μας λες τώρα 5-6 ετών, θυμάμαι ότι ήταν κάτι που σε έφερε κοντά σε αυτή την ομάδα, ξέρω εγώ, κάποιος, κάτι, μια σύμπτωση. Ναι, ναι, υπήρχαν και συμπτώσεις. Να σου πω τώρα μια ιστορία. Ζούμε τη δεκαετία του 60, του 1960, στη Λευκάδα, σε ένα χωριό. Και η ασχολία μας είναι να μαζεύουμε τους ποδοσφαιριστές των ομάδων, οι οποίοι ήταν μέσα σε κάτι μπισκότα ρούλια, αν τα θυμάσαι. Ήταν μια εταιρεία μπισκότα ρούλια στην Εθνική Οδό. Και είχε μέσα, πέρα από τον μπισκότο, είχε μέσα και τους ποδοσφαιριστές των ομάδων. Και συγκεντρώναμε όλα τα παιδιά τώρα, ας πούμε, παίχτες, όπως συγκεντρώνουν τα παιδιά σήμερα τα χαρτάκια ακριβώς. Ο γονός μου αυτή τη δουλειά κάνει σήμερα. Συγκεντρώνει τις αφίσες μικρές αφίσες των παιχτών. Και όλοι άκουγα και έλεγαν: έχω του Παναθηναϊκού, έχω του Ολυμπιακού, έχω του ΠΑΟΚ, έχω του Άρη. Ήταν και τότε, ας πούμε, ακόμη και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έπαιζε στην πιάτσα την ποδοσφαιρική. Εγώ πώς μου φυτέθηκε το μυαλό και συγκέντρωνα ΑΕΚ μόνο. Μόνο ΑΕΚ. Πραγματικά, χωρίς να έχω, όπως σου είπα, καμιά σχέση με την πόλη ή με τον προσφυγικό ελληνισμό ή με όλα αυτά. Και εκείνη η φωτογραφία που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, η οποία κυκλοφορεί τώρα και στο διαδίκτυο και την έχω, ήταν μια. Όλες έγχρωμες βέβαια τότε, έτσι, φωτογραφίες. Ήταν μια φωτογραφία του Νεστορίδη και του Σταματιάδη στη Φιλαδέλφεια που είχαν τα παδάκια τους στους ώμους. Κλασική φωτογραφία. Κλασική φωτογραφία, ναι, ναι, ναι. Αυτή λοιπόν μαγκώθηκα πάνω από αυτή τη φωτογραφία.
πιάστηκα, ακριβώς πιάστηκα ιδεολογικά και αθλητικά πάνω από αυτή τη φωτογραφία, ας πούμε. Έπαιξε ρόλο δηλαδή μπαμπάς, γιος, και οι δύο μπαμπάδες και οι γιοι. Που είχαν έτσι, τα παιδιά τους έτσι. Οικογένεια. Πώς να το πούμε, κάποια εσωτερική δύναμη με οδήγησε εκεί έτσι. Και μετά όταν πλέον πήγα και στο δημοτικό σχολείο και άκουσα για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία την ιστορία και όλα αυτά και το συνδύασα με το δικέφαλο αετό και αυτά, ας πούμε, πλέον εμβάθυνα περισσότερο στο θέμα της ΑΕΚ. Δεν την έβλεπα απλά σαν μια ποδοσφαιρική ομάδα, όπως και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΑΕΚ, ότι δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, ενσαρκώνει και υποστασιοποιεί, θα λέγαμε, στο πρόσωπό της και στο έμβλημά της στο δικέφαλο μια ολόκληρη ιστορία. Ναι. Γεφυρώνει όλη την ελληνική ιστορία. Και παρά το γεγονός τότε ότι σε αυτά τα παιδικά χρόνια ήμουν ο μοναδικός έγκτης μέσα σε ένα ολόκληρο Δήμο. Αλήθεια. Ο μοναδικός. Όλοι οι άλλοι. Και εκεί επέμενα εκεί σκληροτράχυλος έτσι. Σαν τον ψημόγενο σκληροτράχυλος. Επέμενα στο ότι εγώ είμαι ΑΕΚ. Τελείωσα, ας πούμε. Τελείωσα. Και όταν ήρθα, Νικόλα, στην Αθήνα. Ηλικία, το πρώτο που έκανα, ηλικία 10 ετών είχα έρθει στην Αθήνα, σε ένα θείο μου. Το πρώτο που τον παρακάλεσα είναι να με πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτός έμενε στο Ήλιον, εκεί στα Λιώσια τότε. Το πρώτο που τον παρακάλεσα είναι να με πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Φιλαδέλφια. Και με πήγε λοιπόν, με έβαλε σε ένα μηχανάκι που είχε και με πήγε, τότε δεν είχε αγώνα, και το περιδιαβήκαμε απ' έξω. Μεγάλη περηφάνεια, χαρά τότε ότι πήγα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και τον πρώτο αγώνα που είδα όταν ήρθα πλέον κανονικά φοιτητής στην Αθήνα, όχι αγώνα, επήγαινα στις προπονήσεις του Φάντροκ. Επήγαινα στις προπονήσεις, Νικόλα, του Φάντροκ. Άκουγες έναν παππού μέσα στη Φιλαδέλφια, ας πούμε, μια βροντόδη φωνή. Πω, να φωνάζει τους παίχτες, να τους κατευθύνει, να προπονεί ο ίδιος τους τερματοφύλακες, να βλέπεις έναν οργασμό μέσα στο γήπεδο. Ήταν αυτό το νέο πνεύμα που είχε φέρει από την Ολλανδία, ας πούμε. Και τον πρώτο αγώνα που είχα δει, και μάλιστα περιφερόμουν έξω από το γήπεδο και δεν είχα εισιτήριο να μπω. Και πώς διαμαγείας βρέθηκε κάποιος και μου λέει, ρε πετσιρικά, θες να μπεις, έφηβος είμαι, θες να μπεις στο γήπεδο. Λέω, θέλω να μπω, πάρε αυτό το εισιτήριο. Και μπαίνω μέσα και ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός και έκανε ντεμπούτο ο Ραβούσης, νομίζω, σε εκείνο το... Αλήθεια. Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι έκανε ντεμπούτο ο Ραβούσης. Είχε αντιμέτωπο τον κριτικό, είχε σαν αντίπολο τον Κρητικόπουλο, γιατί τότε θυμάσαι. Δεινό σκόρο ο Κρητικόπουλος, ναι, έτσι, άντε να τον πιάσει. Η Βαρβάρα, η λεγόμενη, ας πούμε, ήταν αέρας. Αέρας ήταν, δεν πιανόταν πουθενά. Έχει τέτοια ταχύτητα, τέτοιο άλμα, τέτοιο διασύλλησμο. Ήταν ελάφιο, από τους καλύτερους παίχτες που έχω δει ο Κρητικόπουλος. Ναι. Και τον έσβησε ο Ραβούσης. Και θυμάμαι, έγραφαν την άλλη μέρα οι εφημερίδες ότι τα 50 χιλιάρικα είχε στοιχήσει για να έρθει στην Αίγουρα. Από τον Αετό Σκίδρα. Από τον Αετό Σκίδρα, ας πούμε. Έσβησαν, λέει, τα εκατομμύρια του Κρητικόπουλου. Γιατί τότε, θυμάσαι, οι δύο center back δεν έπαιζαν στην ίδια ευθεία. Έπαιζαν με βάθος. Έπαιζε μπροστά ο ένας στόπερ και ο άλλος ήταν λίμπερο. Έπαιζε μπροστά ο Ραβούσης, πίσω ο Νικολάου, ας πούμε. Και έδινε βάθος ο Νικολάου στην άμυνα. Για πρώτη φορά που καθιερώθηκε το σύστημα, για πρώτη φορά καθιερώθηκε το σύστημα των δύο center back στην ίδια ευθεία στην Αγγλία. Νομίζω το πρωτοφύρμος ο Σάνκλι στη Λίβερπουλ. Ναι. Και τα δύο στόπερ στην, αν δεν κάνω λάθος, εκεί μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά εκεί, από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Και πλέον μετατέθηκε και το Λίμπερο, ήρθε στην ίδια ευθεία με τον αρχικό στόπερ και μιλάμε πλέον για δύο στόπερ. Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή, τώρα εντάξει, μας είπες όλη αυτή την ιστορία που είναι πολύ συγκινητική και νομίζω ότι ο καθένας έχει να πει και μια ιστορία άσχετα και από ομάδες, έτσι, για να είμαστε... Καθένας για την ομάδα έχει κάτι να πει. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Οι πρώτες του επαφές, η πρώτη του επικοινωνία, οι πρώτες του στιγμές είναι, ας πούμε, σαν τη βάφτισή σου. Είναι. Μπορεί να μην θυμάσαι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θυμούνται τι έχει συμβεί. Και εδώ θυμάσαι εσύ ο ίδιος. Η πρώτη σου επαφή όμως με τη δημοσιογραφία, παρακολουθούσες και μας λες με ενθουσιασμό πως ήταν διαφορετική η παρουσία του Φράντισεκ Φάντρονγκ ως επικεφαλής του προπονητικού team της ΑΕΚ. Εσύ πότε όμως ήθελες να αρχίσεις να γράφεις, ένιωσες την ανάγκη να αρχίσεις να γράφεις για τον Φάντρονγκ, για τον Ραβούση, για τον Νικολάου, για τον Αρδίζογλου, το Τζάμι αργότερα? Ξεκίνησα και σου είπα ότι όταν τελείωσα το στρατιωτικό το 81 ήρθα στην Αθήνα, θυμάμαι. Και το πρώτο που κοίταξα ήταν να βρω κάποια δουλειά. Γιατί πώς θα βιοποριστείς, πώς θα ζήσεις, ας πούμε. Έτσι. Είχες τελειώσει κάτι σχετικό? Ναι, όχι, είχα τελειώσει πολιτικές επιστήμες στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Έτσι. Ήθελα να προχωρήσω στην νομική, δεν προχώρησα τότε, εντάξει, για άλλους λόγους.
Και σκεφτόμουν να ξεκινήσω και αθλητική δημοσιογραφία. Και πάω στο Φως. Πήγα μόνος μου, ο ίδιος στο Φως, και ήταν ο Καρελάς, νομίζω ήταν τότε εκεί πέρα. Και του λέω: θέλω να κάνω αθλητική δημοσιογραφία. Και μου λέει: ξεκίνα, κάνε το τοπικό. Και περιέγραφα εκεί πάνω στο Γαλάτσι, Κορονίδα, Ελευθερούπολη, όλες αυτές τις. Έγραφα στο Φως αυτά τα μικρά, τα τοπικά πρωταθλήματα. Πρώτη αεραστεχνική ήταν Αθηνών, ναι. Τότε ήταν, ας πούμε. Και το Φως και η Αθλητική Ήχο είχαν πολύ έντονο αεραστεχνικό ρεπορτάζ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και από πολύ. Αθήνα και από Πειραιά και από τη Μιλάμε τότε, Νικόλα, ανοίξουμε μια παρένθεση. Γινόταν οργασμό στο τοπικό το πρωτάθλημα του αεραστεχνικού Αθηνών. Θυμάμαι ο Πόπς ψυχικού, η Κορονίδα στο Γαλάτσι, το ΑΟ Γαλατσίου, η Σαφράμπολη, η Ελευθερούπολη. Πολύ εκεί πέρα τα γήπεδα. Η Νέα Ιωνία και λοιπά. Η Νέα Ιωνία. Και πήγαινα και έγραφα το αθηναϊκά, έτσι. Και μέσα, ως και παίζονταν και ποδόσφαιρο τότε, έτσι. Ναι. Το χαιρόμαστε. Και τα τοπικά που πήγαινα το ευχαριστιόμουν, ας πούμε. Και θυμάμαι κάποιο εκεί μέσα στο Φως, όταν πήγα μια φορά, με πηγαίνει στον Κωνσταντουδάκη. Πάρ τον αυτό, λέει. Είναι αεξής. Λέει στο Φέδωνα. Ήταν στην Πειραιώς. Εκεί στη Βραδινή. Στην παλιά Βραδινή, εκεί ναι, στην Πειραιώς, επάνω ήταν τα γραφεία. Με βάζει λοιπόν και μου λέει ο Φέδωνας, έτσι, εντάξει, εγώ ιερό τέρας ο Φέδωνας τότε, τον φοβόμουν κιόλας, όταν είσαι 24, 25, 26 χρονών, ας πούμε, εντάξει, έχεις ένα τρακ. Και με βάζει κάτω και μου λέει: γράψε ένα κείμενο. Πάρε μια υποθετική συνέντευξη από τον Βαγγέλη τον Βλάχο. Ήταν τότε που άρχισε και με σουρανούσε το άστρο του Βαγγέλη του Βλάχου, ας πούμε. Που είχε πιτσιρικάς ακόμα. Που είχε έρθει από την Αρτάκη στην ΑΕΚ και 18 χρόνια τον κάναμε και αρχηγό. Για να λέμε και κάποια πράγματα έτσι, να το διανθίζουμε το κειμένο, ας πούμε. Και του γράψα. Και θυμάμαι ενθουσιάστηκε ο Φέδωνας, όπως του γράψα την πρώτη συνέντευξη. Και μου λέει: θα έρθει στο δικέφαλο. Λέω: αυτό θέλω. και με παίρνει και μου βάζει την πρώτη συνέντευξη που με βάζει να κάνω, την επίσημη πλέον συνέντευξη, από τον Σπύρο τον Οικονομόπουλο. Να κάνω συνέντευξη με τον Σπύρο τον Οικονομόπουλο. Εποχή τώρα για να. 86-87, κάπου εκεί, ας πούμε. Κάπου εκεί ήταν. Πριν γίνει βασικός οικονομόπουλος. Πριν το πρωτάθλημα το 89. Πριν το πρωτάθλημα το 89. Το 88-89 ακριβώς, ναι. Έτσι. Τότε ο Οικονομόπουλος, ενώ είχε ξεκινήσει ο Σπύρος, είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά. Σαν όταν είχε έρθει από το Κιάτο, έτσι με δίμετρος όπως ήταν, ας πούμε, τα προσόντα και αυτά, ξαφνικά έκανε κοιλιά. Έπεσε βέβαια και πάνω σε Στεριούδα και σε Χριστίδη και με αποτέλεσμα, ας πούμε, να μην αντέξει τη μεγάλη την πίεση και έκανε κοιλιά. Μάλιστα ήταν ένας προπονητής ο Σονέκοβιτς τότε, θυμάμαι. Ο Χέλμουτ, ο Αυστριακός. Ναι, που είχε κάνει και στον Παναθηναϊκό. Από εκεί ήρθε. Από εκεί ήρθε. Ο οποίος στις προπονήσεις ούτε καν το χρησιμοποιούσε το παιδί στη θέση του τερματοφύλακα, τον έβαζε δεξιό μπάκα, σου. Α, τον έκαψε δηλαδή. Ναι, τον. Εγώ θυμάμαι πάντως στο Σπύρο, σε ένα από τα πρώτα παιχνίδια που είχα δει, με τον Πανσεραϊκό, ένα παιχνίδι, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, μάλιστα κερδίσαμε το τέλος, με γκολ του Ελευθεράκη. Του Ελευθεράκη. Στο 89-90, βάλαμε το δεύτερο, 2-1 κερδίσαμε. Και ήταν βασικός ο Σπύρος. Ήταν η περίοδος αυτή πριν φυσικά γίνει βασικός, πριν το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα που ήταν δικό του, έτσι. Ναι, με τα πέναλτι, με τα. Ναι. Και ξεκινά. Εντυπωσιακά όμως τα προσόντα του Σπύρου Οικονομόπουλου. Φοβερός. Ήταν φοβερός. Ήταν και. Είχε τέτοια κατατομή σωματική που ήταν ιδανική για τερματοφύλακα, ας πούμε. Πολύ ιδανική για τερματοφύλακα. Και ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακότατα, ξεκίνησε. Και όλοι περιμένουμε ότι θα απογειωθεί. Και μάλιστα τότε το συγκρίναμε και με τον Τάκη τον Οικονομόπουλο. Λόγω και συνεπωνυμίας, ας πούμε. Αλλά άμα μου λες ότι τον έβαζε να παίξει δεξιά. Κάποια στιγμή μετά άρχισαν τον απαξιώνω. Βέβαια είχε πέσει και πάνω σε δύο θηρία, έτσι. Στεριούδας και Χριστίδης. Μιλάμε για κολοσσούς τερματοφυλακές και οι δύο. Με αποτέλεσμα μου δίνει ο Φέδωνας με το Σπύρο και του κάνω μια συνέντευξη και τη βάζει στην πίσω σελίδα ολόκληρη. Καταπληκτική συνέντευξη. Καταπληκτική, το άρεσε. Πώς ένιωσες που είδες το όνομά σου σε μια συνέντευξη στο δικέφαλο? Μιλάμε ότι τρελάθηκα τότε. Τρελάθηκα. Γιατί για έναν επαρχιώτη, ας πούμε, ένα παιδί που έρχεται από την επαρχία και ξαφνικά βλέπει ότι αυτό που είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, έτσι σαν ιδέα, ότι σαν όνειρο, ας πούμε, υλοποιήθηκε αμέσως. Από τα χαρτάκια ρούλια, έτσι. Από τα χαρτάκια, τα μπισκότα, τα ρούλια, να βρεθείς να γράφεις στο δικέφαλο. Μετά λοιπόν, εντάξει, πλέον με έφτασε μέχρι αρχισυντάκτη ο Φέδωνας και μάλιστα μου είχε εκμυστερευτεί κάποια στιγμή ότι αν αυτός σταματούσε το δικέφαλο θα τον έδινε σε μένα, ας πούμε.
Καλά, είναι συνώνυμο ο δικέφαλος με τον Φέδωνα Κωνσταντουδράκη. Μου το έχει εκμυστερεθεί. Μιλάμε ο Φέδωνας τώρα για να πούμε δύο κουβέντες για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο επιστήμονας του αθλητικού ρεπορτάζ. Εγώ έχω πει ότι οι αθλητικοί ρεπόρτες οφείλουν πάρα πολλά στο Φέδωνα. Επήρε την αθλητική δημοσιογραφία από παρία της δημοσιογραφίας και την έκανε επιστήμη, την έκανε ας πούμε ένα πολύ ελκυστικό προϊόν με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή πληθώρα αθλητικών δημοσιογράφων και να είναι σε τέτοια περίοπτη θέση πολλοί από τους αθλητικούς συντάκτες ας πούμε. Ναι. Κάποτε στις εφημερίδες τις πολιτικές και στις αθλητικές, ειδικότερα στις πολιτικές μάλλον, ο αθλητικός ρεπόρτερ ήταν ας πούμε έτσι πιο σε δεύτερη... Συμπληρωματικός. Κυριαρχούσαν τα μεγάλα ονόματα του πολιτικού ρεπορτάζ. Ο Φέδωνας αυτό έκανε. Ανοίγαγε σε επιστήμη και την πήγε σε περίοπτη θέση την αθλητική δημοσιογραφία. Γι' αυτό πρέπει να το οφείλουμε κανείς πολλά, ας πούμε. Είναι και ο τρόπος γραφής του Φέδωνα. Τώρα δεν, ούτε να τον κριτικάρουμε, ούτε τον κρίνουμε, ούτε να τον σχολιάσουμε. Όχι, δεν μπορούμε, είναι ιερότερα. Όχι, δεν τον κριτικάρουμε. Τον επενούμε για αυτή την πορεία που έχει τόσα χρόνια, ας πούμε. Ο τρόπος γραφής πάντως είναι τόσο ξεχωριστός, ακόμα και οι λέξεις που πλάθει, έτσι, δημιουργεί, αλλά και το ότι ένα αθλητικό ρεπορτάζ μόνο αθλητικό δεν είναι με το Φέδωνα Κωνσταντουδάκη. Δηλαδή, ναι, μεν έχει τα στοιχεία, αλλά είναι μια ολόκληρη ζωή η οποία περιφέρεται γύρω από τις λέξεις, τις εκφράσεις και τις προτάσεις που συνθέτει ο Φέδωνας Κωνσταντουδάκης. Σου έχω πει, Νίκο, σε ανύποπτο χρόνο ότι είχα μια κουβέντα ότι ο Φέδωνας στο γράψιμό του συνδυάζει, είναι το γράψιμό του μόνο μια γκάμα πολλών παραμέτρων, δεν είναι απλά γκολάρες και φαουλάρες και τέτοια. Ο Φέδωνας θα σου περάσει μέσα, θα σου περάσει μηνύματα, θα σου περάσει ιστορία, θα σου περάσει πολιτισμό μέσα στο ρεπορτάζ του. Βάλε το Φέδωνα να σου γράψει τον αγώνα. Θα σου ρίξει μια ατάκα για μια όμορφη γυναίκα. Όχι, πάντα. Δηλαδή, έχει ένα πλουραλισμό άνθρωπο στη σκέψη και στη γραφή του. Καταρχάς η σκέψη του διαχέεται όλη μέσα από το χέρι του, από τη γραφή του, έτσι. Όλη του η σκέψη εκεί περνάει, μέσα στο γράψιμό του. Σου έχω πει ότι... Ξέρεις ότι ξενυχτάει ακόμα και γράφει όλη τη νύχτα, έτσι. Το ξέρω. Βλέπω σήμερα τα νέα παιδιά, σου έχω πει, ας πούμε. Πολλά νέα παιδιά αρχίζουν, γράφουν ένα αγώνα. Στο 5 έγινε φάουλ, στο 6 έγινε κίτρινη κάρτα. Σου γράφουν ένα κατεβατό ολόκληρο με τις φάσεις. Ο φιλάθλος σήμερα γενικά έχει την ευκαιρία μέσα από site, μέσα από τηλεοράσεις, μέσα από ραδιόφωνα να δει το ποδόσφαιρο. Τι θέλει, τι περιμένει από τον αθλητικό συντάκτη και από τον ρεπόρτερο, το ρεπορτάζ ακριβώς περιμένει. Τι έγινε μέσα στο γήπεδο, ποιος οδηγούσε την μπάλα, ποιος τα μαρκαρίσματα, τι σύστημα έπαιξε. Αυτά θέλει να μάθει ο κόσμος σήμερα. Δεν θέλει να δει να του γράψει τις φάσεις. Ο Φέδωνας αυτό το έκανε επιστήμη από τη δεκαετία ακόμα το 60 που ξεκίνησε. Αν θα πάρεις τις περιγραφές του Φέδωνα, δεν θα δεις πουθενά στο 5 έγινε γκολ και έγινε φάουλ και τέτοια. Θα δεις ένα ποίημα, μια έκθεση ας πούμε που σε τραβάει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Προχθές έγινε ο τελικός του Champions League. Ναι. Αν τον περιέγραφε αυτό το... Εγώ το διάβασα το τελικό στα περισσότερα σάιτ στις εφημερίδες. Όλες τις φάσεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι φάσεις, παιδιά. Τις είδα τις φάσεις. Και εγώ και ο κάθε φιλαθλός τις είδε τις φάσεις. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές. Και αν δεν τις είδε ζωντανά, τις είδε μετά στο διαδίκτυο. Τις είδε μετά στο διαδίκτυο. Βάλε το Φέδωνα να σου γράψει το τελικό και να τρελαθεί, ας πούμε. Να τρελαθεί, να σου γράψει ένα ποίημα. Αυτό πιστεύω ότι θέλει ο σημερινός αναγνώστης των αθλητικών. Δεν νομίζω να κάνω και λάθος. Και απορώ ειλικρινά πως οι διευθυντές των εφημερίδων και των καναλιών και όλα αυτά δεν επιμένουν στα νέα τα παιδιά να μην εστιάζουν τόσο πολύ στις φάσεις. Τις βλέπει ο κόσμος, δεν του χρειάζονται. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι λάθος μου αυτό. Καθόλου, όχι, εγώ συμφωνώ. Είναι εγωιστικό αυτό που λέω. Μα τι εγωιστικό, είναι μια άποψη. Αυτόν τον τρόπο θα συνηθίσει και εγώ γραφή στον Κωνσταντουδάκιο. Θυμάμαι όταν του πήγαινα, του Φέδωνα, είχα πάει και στην απογευματινή ένα διάστημα και του πήγαινα κείμενο και ξεκινούσα να του γράψω φάσεις, μου το σκίζε αμέσως. Ακούω, μου το σκίζε. Και τότε ήταν και χειρόγραφα. Άντε ξανά από την αρχή. Ναι, δεν είναι γράψιμο για Γεωργάκη, μου λέει αυτό. Έπρεπε να του βάλω αυτό που ζητούσε από μένα, ας πούμε. Που ήξερα ότι μπορώ να του το δώσω. Έτσι, αυτό ήθελα να. Και πραγματικά όταν έβλεπα και ξέφευγα κι εγώ καμιά φορά. Γιατί εντάξει, ξεφεύγεις καμιά φορά. Αυτό πιάνει και τόσο στα τέσσερα. Και σου λέγε, γράψε Γεωργάκη, δεν θέλω αθλητικά. Γράψε αυτό που είσαι εσύ. Σχολή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα
εντός αγωνιστικών χώρων. Ξεκινάς, κάνεις το ρεπορτάζ, η πρώτη συνέντευξη με τον Σπύρο Οικονομόπουλο, μπαίνεις στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έτσι θα ήθελα να μας μεταφέρεις κάποιες στιγμές, σκηνές, αναμνήσεις, ανθρώπους με τους οποίους συναντήθηκες, ανθρώπους τους οποίους είχες ως ενδάλματα και ήσουν πλέον απέναντί τους, μιλώντας τους, παίρνοντας συνεντεύξεις. Όλη αυτή η διαδικασία θα ήθελα να μας μεταφέρεις. Τι ήταν για σένα, τι σήμαινε για σένα και πώς μετουσιώθηκε σε μια καθημερινή πραγματικότητα. Ήταν ένα πανηγύρι, ειλικρινά, το χαιρόμουν, το ευχαριστιόμουν. Όταν σου λέω το ευχαριστιόμουν, δηλαδή πετούσα όταν πήγαινα στο γήπεδο να κάνω ρεπορτάζ, πετούσα ή να περιγράψω αγώνα ή να δω προπονήσεις στους Τρακομακεδόνες, ας πούμε, και να δω πιθανή ενδεκάδα και τέτοια. Πετούσα πραγματικά, απογειωνόμουν. Εκστασιαζόμουν μέσα, ειδικά στο παιχνίδι. Εγώ ήμουν σε άλλο κόσμο. Δεν έβλεπα μόνο τα σούτια, έβλεπα τι παίζει σε όλο το γήπεδο, ας πούμε. Ακόμη και απέναντι στους επισήμους, όταν ήμουν στην Τρία, μάλλον πριν τα δημοσιογραφικά, Νίκο, ήταν πάνω από τους επισήμους. Πάνω από την. Στη θύρα 18. Στη θύρα 18, ναι. Mm. Και εκεί που ήμουν, δεν έβλεπα μόνο το παιχνίδι. Με τη γωνία του ματιού μου έβλεπα τι γινόταν και κάτω, τις αντιδράσεις των επισήμων, όλα αυτή, ό,τι επεισόδια γινόταν, τα πάντα, ας πούμε, έτσι. Ήταν ένα πανηγύρι για μένα το αθλητικό ρεπορτάζ. Και λυπήθηκα πάρα πολύ, στενοχωρήθηκα φοβερά όταν πήρα την απόφαση να το σταματήσω, ας πούμε. Για βιοποριστικούς λόγους, έτσι. Για βιοποριστικούς λόγους καθαρά, διότι και αναγκάστηκα να... Καλή και άκα, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, ότι έτσι. Είχα πλέον παντρευτεί και έκανα και δύο παιδιά. Έκανα και δύο παιδιά και έπρεπε να τα ζήσω, έτσι. Και ναι. Με ένα αθλητικό ρεπορτάζ δεν μπορούσες τότε να βγάλεις οικογένεια, όταν είσαι και μάλιστα εκολαπτώμενος να προχωρήσεις εκεί, έτσι. Ναι. Και αναγκάστηκα και πήγα και σε άλλαξα ρότα, δεν ρότα, με την έννοια ότι πρέπει βιοποριστικά να ασχοληθώ με κάτι. Και πήγα σε τράπεζα. Προσελήφθηκα τότε στην τράπεζα εργασίας, στην περίφημη που είχε ο Καψάσης τότε, αείμνηστος αυτός. Και για ένα διάστημα συνέχισα, για μια δεκαετία περίπου, συνέχισα παράλληλα το ρεπορτάζ μαζί με την τράπεζα. Και όταν πλέον μου λέει, με είχε πάρει ο Φέδωνας στην απογευματινή και μου είχαν πει τότε, ή διάλεξε, ή στην απογευματινή ή δεν μπορείς πλέον, πρέπει να γίνεις επαγγελματίας ή δημοσιογράφος ή... Ανέβαινες και στην τράπεζα, έτσι, να μπορείς και διευθυντής. Είχα γίνει ήδη υποδιευθυντής. Και χωρίς κανένα μέσο, είχα γίνει υποδιευθυντής, διότι αυτή η τράπεζα εργασίας ήταν μια όση αξιοκρατίας μέσα στο τραπεζικό το σύστημα. Άξιζες, προχώραγες. Είχε έναν κέρβερο πρόεδρο. Απίθανο για τα ελληνικά δεδομένα. Απίθανο, και μιλάμε για τη δεκαετία του 80, του 90 τότε. Που αν μάθαινε ότι υπάρχει κάποιος κάπου καλός μέσα σε κάποιο κατάστημα και τον έφραζε κάποιος, τον σκότωνε και εκείνον. Τον σκότωνε στην κυριολεξία. Δηλαδή πήγαινε στο γραφείο του και σου έλεγε: είσαι καλός, προχωράς. Ούτε μέσα ούτε ξεμέσα. Τίποτα. Ιδιωτική τράπεζα, βέβαια. Έτσι. Και αναγκάστηκα λοιπόν και επέλεξα για καθαρά λόγους βιοποριστικούς την τράπεζα και για κάποιο διάστημα συνέχισα παράλληλα τη δημοσιογραφία και μετά την παράτησα. Εδώ κολλάει το δεύτερο τραγούδι, έτσι. Εδώ πραγματικά κολλάει. Το δεύτερο. Λοιπόν, Νίκος Ξυλούρης. Ήθελα να το κολλούσαμε καλύτερα. Να το κολλούσαμε όταν θα μιλούσαμε. Το επέλεξα όταν θα μιλούσαμε για τον Σπύρο τον Κουντούλη. Αυτή την ηρωική μορφή που τώρα τον Ιούνιο συμπληρώνουμε 78 χρόνια από τον τραγικό θάνατό του από τους Ναζί. Λοιπόν, υπάρχει και μια εκδήλωση. Θα πεις την ιστορία του Σπύρου του Κουντούλη. Του Σπύρου του Κουντούλη. Υπάρχει μια εκδήλωση του συνέσμου φιλάθλων, συνέσμου φίλων ΑΕΚ Σπύρος Κουντούλης. Ναι, το ξέρω. Έχει μια εκδήλωση και να έρθεις αν είσαι εδώ και δεν έχεις πάει στη Λευκάδα. Γιατί θέλω να το διαβάσω και την οδή. Ωραία, θα το κάνουμε τώρα λοιπόν. Έχω την οδή στο Σπύρο του Κουντούλη. Θα σου πω τι θα κάνουμε. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα σου πω λίγο για την εκδήλωση αυτή, η οποία γίνεται την άλλη Κυριακή. Που αλλού στο σκοπευτήρι τη Κεσαριανή, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή. Όχι, δεν άφησε εκεί την τελευταία του πνοή, ήταν στο καμιόνι. Θα την πει στην ιστορία όλη. Ναι. Πήγαινε προς τα εκεί για εκτέλεση. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Θα πούμε για το Σπύρο τον Κουντούλη. Να πούμε πρώτα το τραγούδι και μετά για τον Κουντούλη, ή ανάποδα θες να το κάνουμε. Όχι, να πούμε πρώτα για τον Κουντούλη. Ωραία. Γιατί είναι συμβολικό λοιπόν, το τραγούδι. Πάμε. Να πούμε λοιπόν, φύγαμε τα δικά μου τα επαγγελματικά. Να μπούμε στο χώρο πλέον της ΑΕΚ και του βιβλίου το οποίο έγραψα με τον τίτλο «Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ» και στο οποίο έχω εκτενέστατη αναφορά. Σαν το φέρω και εγώ το έχω εδώ. Και στο οποίο έχω εκτενέστατη αναφορά, Νικόλα, για το Σπύρο τον Κουντούλη, αυτή την ηρωική μορφή. Ένας χαφ που ήρθε από την ομάδα της Νίκαιας, νομίζω. Στην ΑΕΚ του Μεσοπολέμου. Ναι. Στην ΑΕΚ του Μεσοπολέμου και ήταν καταπληκτικό οχτάρι, νομίζω πρέπει να ήταν.
και έφτασε μέχρι και την εθνική ομάδα. Αλλά κόπηκε το νήμα της ζωής του από αυτούς τους, πώς να τους πει κανείς, από αυτούς τους θηριώδεις Ναζί, ας πούμε, όταν τον εκτέλεσαν στην κυριολεξία πάνω στην άσφαλτο. Τους ήταν προσφυγική ομάδα που έπαιζε, ήταν πρόσφυγας πρώτα απ' όλα ο Κοντούλης κλπ. Και σαν μικρασιά της στην πορεία και αυτός και τα αδέρφια του οργανωμένοι στο κίνημα. Στο κίνημα έτσι, το ΕΑΜ το αντιστασιακό. Έπαιρναν μέρος σε αντιστασιακές ενέργειες εκεί πέρα στην Νίκαια. Διεθνής ποδοσφαιριστής στην εποχή που λέμε. Που ήταν η μάνα της αντίστασης και η Κοκκινιά και η Νίκαια τότε, όλες αυτές οι λαϊκές συνοικίες, ας πούμε, οι δυτικές. Και έπαιρναν ενεργό μέρος. Και ο άλλος ο παίχτης της ΑΕΚ, ο Χριστοδούλου. Μαζί και οι τρεις βρέθηκαν, ο αδερφός του Κοντούλη, ο Κοντούλης και ο Χριστοδούλου βρέθηκαν στο Χαϊδάρι, εκεί πέρα στο στρατόπεδο. Ο Χριστοδούλου τη γλίτωσε, βέβαια. Χριστοδούλου τη γλίτωσε. Ο αδερφός του και ο άλλος εκτελέστηκε και ο τρίτος έκανε μακρόνισο. Ο Κοντούλης λοιπόν τους φόρτωσαν στο καμιόνι και τους πήγαν στην Κεσαριανή, στο γνωστό τόπο εκτέλεσης. Φεύγανε λοιπόν από το Χαϊδάρι. Από το Χαϊδάρι έτσι. Και τους πήγαν και κάπου εδώ στο Μέτς, νομίζω, αναφέρουν οι ιστορικοί. Ήταν ο φροντιστής της ΑΕΚ τότε και που διέσωσε την περίπτωση του τραγικού θανάτου και του ένδοξου θανάτου του Κοντούλη. Και όπως ήταν φορτωμένοι στο καμιόνι και πήγαν κάπου εδώ στο Μέτς, νομίζω. Στο Μέτς λέει η ιστορία. Ναι, για την Κεσαριανή. Πήδησε ο Κοντούλης, όπως ήταν, ας πούμε, αθλητικός και γυμνασμένος, από το καμιόνι για να φύγει και όπως έτρεξε για να ξεφύγει, ο Γερμανός, ο Βλοσιρός, ο φύλακας, ας πούμε, πάνω στο καμιόνι, τον εκτέλεσε πάνω στην άσφαλτο. Το κατοστάρι της ζωής του, έτσι, ηρωικό. Το κατοστάρι της ζωής του, το ηρωικό, τον εκτέλεσε μια ηρωική μορφή, από τις πιο ηρωικές αθλητικές μορφές που έχει γνωρίσει ο ελληνικός αθλητισμός, ας πούμε. Έβαλε ο Θεός σημάδι, Νίκος Ξυλούρης. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίτης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Στέλλα Γκλιάνα στην αξιδαξία. Θοδωρής Γεωργάκης, συγγραφέας, παλιός γνώριμος δημοσιογράφος. Εδώ τον φιλοξενούμε με πολύ μεγάλη χαρά στην Φωνή της Ελλάδας για να μας πει για το βιβλίο του. Είπες νωρίτερα για το Σπύρο τον Κοντούλη, μια ιστορία συγκλονιστική, ανατριχιαστική. Δεν ήταν βέβαια μόνο ο αθλητής της ΑΕΚ, είναι ο Μιχάλης Ογόδας, μια μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού. Παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μεσάρης νομίζω ήταν. Ο Μεσάρης νομίζω μαζί με το Μαρόπουλο είχαν πρωτοστατήσει το γράφο και μέσα σε μια πολύ μεγάλη αντιστασιακή εκδήλωση. Η πρώτη που έγινε τότε. Η πρώτη αντιστασιακή. Αλλά επειδή τώρα έχει κάποια χρειά η εκπομπή μας. Ναι. Ας πούμε γι' αυτό αναφέρθηκα στον Κοντούλη. Διαφορετικά υπάρχουν, όπως είπε και ο Γόδας, υπάρχουν εμπνευσμένοι αθλητές και ποδοσφαιριστές και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού τότε. Και του ΠΑΟΚ. Και του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του Άρη. Να είμαστε ακριβωδίκαιοι, έτσι, να μην. Αλλά επειδή έχει χρώμα. Είναι άλλη εκπομπή αυτή, θα την κάνουμε. Είναι άλλη εκπομπή αυτή και πρέπει να την κάνει, ας πούμε. Αλλά πες μας τώρα το βιβλίο από τι αποτελείται. Δηλαδή, είναι ιστορίες που έχεις βιώσει, ζήσει, είναι απόψεις που έχεις ακούσει για την ΑΕΚ, είναι βιώματα. Τι ακριβώς είναι. Εστιάζω περισσότερο στην ιστορία. Δηλαδή, ξεκινώ από το δικέφαλο ΑΕΤΟ. Πότε πρωτοπαρουσιάστηκε ο ΑΕΤΟ σαν έμβλημα, ας πούμε, έτσι, υπεροχής. Αλέγουρου χαρακτήρα, άλλης διάστασης. Και το πας πίσω στο 1877. Όχι, ξεκινάω με το δικέφαλο, θα σου πω για το 1877. Ξεκινάω με το δικέφαλο ΑΕΤΟ, ακόμα σαν σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Σαν ο Δίας άφησε, λέει, στους δελφούς δύο αετούς, ένα προς Ανατολή και ένα προς τη Δύση. Δύο και ο ομφαλός της γης, οι δελφοί, έτσι. Μετά θα βρούμε το δικέφαλο αετό στο Λύκειον Όρος της Πελοποννήσου, στην αρχαιότητα, στο ιερό του Διός και εκεί. Ναι. Δηλαδή, ο δικέφαλος αετός, το οποίο είναι ένα έμβλημα του Βυζαντίου και από το οποίο πήρε και αρέεται η ΑΕΚ το έμβλημά της, ας πούμε, έχει μια ιστορία 3.000 ετών. Δεν είναι απλά ένα σήμα μιας ομάδος που εμπνεύστηκε κάποιος από τους ιδρυτές της, ας πούμε, εν προκειμένου το τριφύλι του Παναθηναϊκού ή ο δευτεροφανομένος νέος του Ολυμπιακού, το οποίο εμπνεύστηκε κάποιος από τους ιδρυτές του. Εδώ για το δικέφαλο ετών σαν σήμα της ΑΕΚ συζητάμε για μια ιστορία 3.000 ετών. Και έρχομαστε στο 1075, στον 11ο μετά Χριστόν αιώνα, να το παγιώσει πλέον στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σαν έμβλημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Ισάγιος πρώτος ο Κομνηνός, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά διανοούμενος αυτοκράτορας και αρχαιολάτρης, διανοούμενος και αρχαιολάτρης αυτοκράτορας. Νομίζω είχε κάνει και σχόλια πάνω στην Οδύσσια του Ομήρου.
Ναι. Ναι, ναι, νομίζω, νομίζω. Και, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ισάκιος ο Κομινός ή μάλλον η δυναστεία των Κομινών με πρώτο τον Ισάκιο καταγόνταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας, ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που δεν καταγόνταν από ελλαδικό χώρο αλλά από τότε από την Μικρά Ασία τη λεγόμενη, ας πούμε, έτσι. Και, και εκεί υπήρχε δικέφαλος αετός με την ονομασία Χάγκα. Ένας θηριώδης δικέφαλος αετός και τα συνδύασε όλα αυτά ο Ισάκιος ο Κομινός και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και το Βυζάντιο και, τη δικιά του τα βιώματα από την πατρίδα του εκεί πέρα την Παφλαγωνία και καθιέρωσε τον δικέφαλο σαν έμβλημα του Βυζαντίου. Ναι. Και ερχόμαστε πλέον τώρα στην ΑΕΚ η οποία ξεκινά τις ρίζες της και το γράφω εδώ μέσα το 1877 εκεί πάνε φτάνουν οι ρίζες της, οι αθλητικές της ΑΕΚ. Τότε ιδρύεται στην πόλη ο Ερμής, ο Σύλλογος Ερμής. Mm-hmm. Από τον οποίο Ερμή προκύπτει η Πέρα Κλουμπ και από την Πέρα Κλουμπ η Πέρα Κλουμπ είναι η ΑΕΚ μετά είναι η παραφιάδα θα λέγαμε εδώ στον ελλαδικό χώρο στην Αθήνα της, της Πέρα Κλουμπ της πολιτικής επάνω η οποία εκδιώχθηκε και αυτή τότε στα, μετά τον ξεριζωμό εκδιώχθηκε και αυτή και αναγκάστηκε να αλλάξει και όνομα, και έτσι, να γίνει Μπέιογλου Σπορ. Ναι, ναι, και εκεί ό,τι έμεινε άλλαξε, αλλά έφυγε, έφυγαν όλοι οι παίχτες. Επήγαν, ήρθαν εδώ πρώτα και έκαναν αγώνες, έδιναν εδώ πέρα αγώνες στο, κάτω στο ποδηλατοδρόμιο. Mm-hmm. Διότι δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί και το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Που ήταν και για το Ολυμπιακού τότε εκεί, ναι, το ναι, ποδηλατοδρόμιο, ναι. Έτσι, στη Φιλαδέλφεια έγινε το 30. Τότε η Πέρα Κλουμπ, όπως και όλοι οι πρόσφυγες, δεν αντιμετωπίστηκαν και με τις καλύτερες συνθήκες και όρους εδώ. Άλλη εκπομπή αυτή, έχεις ανοίξει δύο εκπομπές. Το κατάλαβε. Δεν αντιμετωπίστηκαν, τότε γιουχαίστηκαν, λιδωρήθηκαν, τουρκόσποροι, τα γνωστά αυτά που ξέρεις τώρα. Εντάξει. Και αναγκάστηκαν και πήγαν στη Γαλλία. Η Πέρα Κλουμπ τότε πήγε στη Γαλλία και έδωσε με το κορυφή των Εγρεπόντι, ας πούμε. Έδωσε. Ο οποίος έμεινε κιόλας στην Γαλλία. Ο οποίος έμεινε στην Ντουά, νομίζω, ναι. Σε μια γαλλική ομάδα. Έπαιξε δύο χρόνια πριν έρθει στην Έπαιξε δύο χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά που λες, Νικόλα, είναι μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή είναι μια διαδρομή. Ναι. Είναι μια διαδρομή αυτό το βιβλίο 3.000 ετών για να καταλήξουμε στη. Μου κάνει εντύπωση εδώ, είναι τώρα μια ενότητα προφανώς την ξεφύλιζα. Α, ναι. Που, έτσι έχεις πρόσωπα και λες ιστορίες για πρόσωπα. Είδα εδώ, ας πούμε, είναι η ιστορία αυτή που είπες για το Μαρόπουλο που ξεκίνησε τότε σε εκείνο το φιλικό που έγινε. Ο φιλικός αγώνας εκείνος ΑΕΚ Παναθηναϊκού που έγινε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν για να ενισχυθούν οι φηματικοί. Οι φηματικοί της Σωτηρίας τότε. Και τότε για να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Σωτηρίας. Που ήταν νοσοκομείο φηματικών. Ναι, ναι, ναι. Και έρχονται οι Γερμανοί, ενώ είχαν επιτρέψει να γίνει ο αγώνας, λέει: ωραία, αλλά τα έσοδα δικά μας. Ναι, ναι, ναι. Και να ζει ο διαιτητής. Και ο διαιτητής συστημένος να παίξει ό,τι θέλει. Ναι. Και φεύγουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ανεβαίνουν ο Μαρόπουλος, ο Τζανετής, μαζί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και μιλάνε με τον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Απόστολο Νικολαίδη, και του λένε: τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι, ανέβηκαν και στην κερκίδα και μίλησαν στους φιλάθλους ότι εμείς δεν κάνουμε αγώνα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα χρήματα θα πάνε εκεί που αποφασίσαμε. Δεν δέχονταν και τον Ναζί το διαιτητή. Και πλέον ήταν 15.000 κόσμο στη λεωφόρο τότε. Και φεύγουν οι παίκτες των δύο ομάδων μαζί με τον κόσμο. Μαζί με τον κόσμο και κάνανε την πρώτη εκδήλωση αντιστασιακή στην Κάνιγκο. Έφτασαν. Ναι, και εκεί διαλύθηκαν βέβαια από τους Γερμανούς. Ναι, λοιπόν. Ήθελα μόνο να το συνδυάσουμε λίγο. Πριν μου ρωτήσεις, αναφέρουμε και στη Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας. Ναι. Η οποία ήταν μία, θα το δεις και εδώ μέσα, ήταν μία από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Ναι. Δηλαδή έχει και ένα άλλο συμβολισμό. Ξέρεις πώς λέγεται σήμερα, Αλασεχίρ. Αλασεχίρ λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Είναι μία πόλη 70.000 κατοίκων. Είναι προς τη Σμύρνη. Δεν ξέρω αν το ξέρω. Είναι στην επαρχία της Σμύρνη. Έχεις πάει. Όχι, έχω επαφή εκεί με τους ανθρώπους της ομάδας, η οποία λέγεται Αλασεχίρ Σπορ και φοράει κιτρινόμαυρα, έτσι. Ναι, ναι. Και έχω και ένα εδάφιο όπως θα δεις μέσα στο βιβλίο. Η Νέα Φιλαδέλφα και οι 7 εκκλησίες, οι οποίες αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ναι. Οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας ήταν η Φιλαδέλφια, η Πέργαμος, η Σμύρνη, η Λαοδίκια, τα Θυάτρια, η Έφεσος και η Σάρδης. Η Σάρδης, η παλιά πρωτεύουσα των Περσών. Ναι. Της Περσικής Αυτοκρατορίας, έτσι. Αυτή η Φιλαδέλφια εδώ, η δικιά μας, η Νέα Φιλαδέλφια. Η Σάρδης, ο Μικρονιώτα, όπως λέμε, οι Σιρακούσες, παιδιά. Ναι, έτσι. Ναι, η Σάρδης. Και ναι. Όταν κλείνεται, δεν είναι Σαρδαίων, είναι Σαρδαίων. Σάρδαιων. Λοιπόν, επομένως βλέπεις ότι η ΑΕΚ υποστασιώνει πέρα από το αθλητικό, το ιστορικό και όλους αυτούς τους συμβολισμούς και έναν θρησκευτικό, ας πούμε, συμβολισμό. Διότι
η κοιτίδα, η Φιλαδέλφια της Μικράς Ασίας, το σημερινό Αλά Σεχίρ, συγγνώμη για το Σαρδάμ, ήταν εκκλησία στην οποία είχε στείλει επιστολή και ο Ιωάννης από την Πάτμο όταν έγραψε την Αποκάλυψη. Γιατί λοιπόν, τα γράφω μέσα αυτά. Το Θοδωρή μου, το εξής, έχουμε τώρα το εξής πρόβλημα. Ναι. Κοιτάμε το ρολόι συνέχεια, γιατί όταν πάει μια εκπομπή ρολάρι και φεύγει μόνη της, μπορεί να μιλάς 10 ώρες. Ναι. Έχουμε μόλις 13 λεπτά. Θα φάμε τα τραγούδια τα δύο και θα παίξουμε άλλο ένα κλείνοντας. Να πούμε ένα τραγούδι τώρα όμως, μια και αναφερθήκαμε σε Σμύρνη και σε τέτοια, ας βάλει το μέσο του Βοσπόρου τα στενά. Ωραία, να μας πάμε, πει, πάμε. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιούνιου 2022 είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, Στέλλα Γκλιάνα στην αξιταξία της εκπομπής, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων, καλεσμένος μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Θοδωρής Γεωργάκης. Θοδωρή, βλέπω εδώ, να βάλω και τα γυαλιά γιατί η ηλικία είναι λίγο αδίστακτη, ονόματα έτσι για να καταλάβει κάποιος τι είναι αυτό το βιβλίο. Γιώργος Παπαβασιλείου, Κώστας Παπαδόπουλος, Χρήστος Μάντικας από το Στίβο και μετά περνάμε, Νεγρεπόντης, ο Ροδόλφο Βαλεντίνο της εποχής ο Γιάμαλης, ο Ρήπας, ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας, Μαρόπουλος, Τσανετής, Σταματιάδης, Κανάκης και Βοφύλακας. Μια πλούσια ιστορία, ζωντανή, και είναι όχι μόνο η ζωντανή ιστορία της ΑΕΚ με τον τρόπο που εσύ την μεταφέρεις, αλλά είναι η ζωντανή ιστορία του αθλητισμού και σε γενικότερο και πιο έτσι επίπεδο επέκτασης και του πολιτισμού μας, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, στυλοβάτης του πολιτισμού μας, έτσι. Όχι απλά στυλοβάτης, όχι στυλοβάτης, αιμοδότης του πολιτισμού ο αθλητισμός, σε όλες του τις εκφάνσεις και σε όλες του τις μορφές. Βλέπεις σήμερα, ας πούμε, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι, έχει φτάσει σε επίπεδα δυσθεώρητα και από πλευράς οικονομικής, όχι μόνο, έχει στηθεί μια ολόκληρη παγκόσμια βιομηχανία γύρω από το ποδόσφαιρο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει αυτή η εμπορευματοποίηση προς το παρόν, ας πούμε, μας ενδιαφέρει το, θα λέγαμε, το ιδεολογικό κομμάτι, έτσι, το οποίο εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή για μας αυτό το βιβλίο και το είναι διαφορετικό να είσαι. Εκεί προσπαθώ να κινηθώ σε θέματα ιδεολογικά περισσότερο παρά εμπορευματικά ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Ναι, γιατί είναι και αντίπαλος του αθλητισμού, νομίζω, όλη αυτή η εμπορευματοποίηση. Εντάξει, όλη αυτή η εμπορευματοποίηση είναι και αναπόφευκτο κακό όμως. Βλέπεις, δεν μπορεί να σταθεί σήμερα καμιά αθλητική σχεδόν εκδήλωση χωρίς χορηγούς, χωρίς χρήματα και μάλιστα χρήματα πολλά, χωρίς... Τι ωραία που θα ήταν να πηγαίναμε στο γήπεδο να βλέπαμε τους αγαπημένους ήρωες που περιγράφεις εδώ πέρα, έτσι. Να πηγαίνεις αγκαλιασμένος με ένα φίλο σου Παναθηναϊκό, να του κάνεις πλακίτσα στο τέλος. Σας έφαγε, ξέρω όταν εγώ, σου είπα νωρίτερα, ο Παϊωάννου, ή να σου κάνει εκείνος ότι ο Λινοξυλάκης. Όταν σου είπα νωρίτερα, έτσι, ότι είδα το πρώτο ντέρπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια που είχε ο Ραβούσης αντιμέτωπο τον Κρητικόπουλο, ήμουν μέσα σε Ολυμπιακούς. Ναι. Όταν μου έδωσε αυτός που μου έδωσε το εισιτήριο, ήταν προφανώς Ολυμπιακός και βρέθηκα μέσα στους Ολυμπιακούς. Δεν με ακούμπησε κανείς. Ναι. Δεν με ακούμπησε και παρότι ήμουν μέσα σε παιδιά, άλλα, ας πούμε, και τέτοια. Και για πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, για πάρα πολλά χρόνια ερχόταν. Εντάξει, υπήρχε ένα πικάρισμα, ας πούμε, μόνο από πλευράς. Όχι αυτή η διαμάχη σήμερα, όχι αυτός ο πόλεμος. Μαχαίρια, στιγλέτα, αυτό που υπάρχει σήμερα. Το οποίο έχει πλέον αναχθεί ο οπαδισμός σε ένα άλλο επίπεδο της μαγιάς. Εγώ είμαι ο μάγκας και καθαρίζω τα πάντα και δέρνω και κάνω, ας πούμε. Έχει πάει σε αυτό το επίπεδο. Τότε, ας πούμε, μέχρι και τη δεκαετία των 90 ήταν σε ένα επίπεδο πικαρίσματος, θα λέγαμε. Κυκλοφορούσαν και διόχαρτα, διάφορες, ας πούμε, φιολογήματα, τέτοια πράγματα, να πικάρεις τον άλλον γιατί τον κέρδισες. Αυτό που γίνεται σήμερα και έχει μεταβληθεί σε ένα ναρκοπέδιο ολόκληρο ο οπαδικός χώρος, ας πούμε, είναι απαράδεκτο. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας έτσι όπως έχει μεταμορφωθεί μέσα από την πολιτική και τις αποφάσεις αυτής. Και τις αποφάσεις και από τις αδικίες και οι αδικίες εδώ και οι αδικίες επί χρόνια πολλά. Ξέρεις, μεγαλύτερη γεννησιουργός αιτία των επεισοδίων γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι η αδικία. Όταν ο φίλαθλος νιώσει ότι αδικείται, γίνεται αγρίμη.
ότι νιώσει ο φίλαθλος ότι αδικείται και ότι υπάρχει ένας φαβορισμός. Παράδειγμα τώρα τα επεισόδια που είχαν γίνει μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τη δεκαετία του 60, θυμάσαι που τους κοροϊδεύαν όταν στημένο το παιχνίδι, ναι, ναι, και μπήκαν μέσα και ξυλώσαν το κήπεδο. Δεν λογαριάσαν το, αν είναι, μπήκαν είναι και οι δύο μας, από ναι, ναι, μαζί, ναι, 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 γιατί είναι αυτό που λες η αδικία. Όταν νιώσουν μας ότι, δουλεύετε, ρε, ναι, εδώ, όταν υπάρχει ένας φαβορισμός στο ποδόσφαιρο, ορατός, όχι ορατός μόνο, διαγυμνού οθόλμου ορατός, και δυστυχώς υπήρχαν εποχές που υπήρχε φαβορισμός από συγκεκριμένους συλλόγους στο ποδόσφαιρό μας και φουντώνει η αδικία. Και δεν αφήνεις, άσε να πάρει και κανείς άλλος ένα πρωτάθλημα, αδερφέ. Που να το αξίζει κιόλας. Που να το αξίζει κιόλας, δεν είπα ότι το χαρείς. Άσε να πάρει να εκτονώνεται και η κατάσταση, ας πούμε. Διότι εγώ αυτό έλεγε ο Φεδόνας, αφήστε και κάποιον να πάρει ένα πρωτάθλημα που το αξίζει για να εκτονωθεί και αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Δεν μπορείτε και καλά κονομάμε τα 20, τα 25 μοίρια του Τσούλου, ας πούμε, που λέει και πρέπει να το αγκαζάρουμε, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένας πλουραλισμός όσον αφορά και ο πλουραλισμός φέρνει και την εκτόνωση. Λοιπόν, άκου τώρα τι μαγικό πρέπει να κάνεις. Σε 3 λεπτά που έχουμε, άντε ούτε 3, πρέπει να πούμε τι, πού, πώς θα βρούμε το βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αν προλάβεις να μας πεις και μια ωραία ιστορία. Μια κάτι που θυμάσαι, ξέρω εγώ, έτσι ένα πολύ γρήγορο. Να πω ότι είναι από τις εκδόσεις Όστρια. Οι εκδόσεις Όστρια είναι στο πεδίο του Άρεως, Χέιδεν 3. Μπορεί ο φίλαθλος, ο κόσμος που θα θελήσει να το προμηθευτεί, να πάει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και αυτός να το παραγγείλει στην Όστρια και να το παραδώσει, ας πούμε. Μπορεί να έρθει με μένα σε επαφή, να του το στείλω αν θέλει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να κυκλοφορεί ήδη το βιβλίο, έτσι. Ωραία. Και υπολογίζω ότι του, καταρχάς να πω ξεκάθαρα, θα είναι και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Ότι το είδε ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης και ξετρελάθηκε. Ναι. Με πήρε προσωπικά και με συνεχάρει 100 φορές, ας πούμε. Και ο ίδιος. Του είπες να πάρει κανένα παίχτη τώρα που έχουμε αγωνία. Ναι, δεν τα είπα και αυτά. Του άρεσε το βιβλίο, λοιπόν, αλλά κανένα παίχτη. Και μάλιστα αμέσως την ίδια μέρα πήρε 100 βιβλία. Ωραία. Πήρε 100 βιβλία, δηλαδή. Άμα έπαιρνε 100 παίχτες, καλά. Λοιπόν, και τώρα. Στο διαδίκτυο μπαίνεις, το βλέπεις, το παραγγέλνεις. Παραγγέλνεις ή στο βιβλιοπωλείο σου ή στο. Στα κοινωνικά δίκτυα σε ψάχνουν εσένα. Με ελληνικούς χαρακτήρες, Θοδωρής Γεωργάκης, έτσι. Επιμένεις ελληνικά εσύ. Δεν είπαμε τίποτα για τη Λευκάδα. Δεν είπαμε τίποτα για την καταγωγή σου, Γεωργάκης. Τώρα πώς βγαίνει από τη Λευκάδα. Ναι. Το χωριό μου στη Λευκάδα είναι, μάλλον ο δήμος μου στη Λευκάδα αποτελείται από 7 χωριά και λέγεται Σφακιώτες. Έχουμε έρθει από τα Σφακιά της Κρήτης και εκεί θα δεις ονόματα Γεωργάκης, Κουνιάκης, Καρφάκης, Κιοφυλάκης, Βασιλάκης. Θα δεις πολλά ονόματα σε Σφακιώτες εκεί πέρα. Και έχουμε έρθει γύρω στον 15ο αιώνα έχουμε φτάσει από τα Σφακιά της Κρήτης στην ενδοχώρα της Λευκάδος. Κυνηγημένοι τότε, οι τότε Σφακιανοί, από τους ενετούς κατακτητές της Κρήτης. Όπου ιστορία. Μεγάλη ιστορία, σου πω. Αλλά βλέπεις ότι κάπου υπάρχει υποδόρια, τρέχει και λίγο προσφυγικό αίμα και δικό μου. Α, βέβαια, πρόσφυγας και εσύ. Κρήτης ορμόμενος. Λοιπόν, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το βιβλίο. Το οποίο θα το παρουσιάσουμε μάλλον το Σεπτέμβριο με την έναρξη της αθλητικής περίοδου. Ωραία. Μου είπε ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Γιάννης Βούρος, ότι θα μου το παρουσιάσει εκεί πέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωραία. Σαν δήμος. Στο PPED εκεί και λοιπά. Ναι, είναι πολύ ωραίος χώρος αυτός. Λοιπόν, ραντεβού. Την επόμενη μέρα, αύριο πάλι. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω, έτσι. Το είπα αυτό και στην αρχή. Δεν θέλουμε πολύ να σε ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε που γράψε τέτοιο βιβλίο. Και κλείνουμε με το τελευταίο τραγούδι. Θα πάμε στο 5. Παναγιώτη, της δικαιοσύνης, Ήλιε. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Να είστε καλά, να είστε καλά.